Σας καλωσορίζουμε σε αυτή την τη διοργάνωση της γιορτής επετειακής τιμής και μνήμης για τους πρωτοπόρους αγωνιστές του έθνους Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, καπετάν Γιαννάκο Δαγρέ από την καρδιά του Άργους και τους άλλους οπλαρχηγούς. Αιωνίας μνήμα, εξωμαγκάλιστος μνήμας στον Δημήτρο. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Διευκόν τον Αγίον Πατέρα ημών και Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημά. Ο Θεός να τους χωρέσει για το πάυση και καλόν παράδεισο. Να ζήσουμε τους θυμόμαστε. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, ο κύριος Γιαννακούρας, θα καταθέσει στέφανο. Ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο οποίος θα καταθέσει στέφανο. Έχει έρθει, θα μου επιτρέψετε να μπει στη σειρά, από την Αμερική, από το Λος Άντζελες, ειδικά για την εκδήλωση αυτή, η Τόνι Φέη Δαγρέ. Παρακαλώ, η κυρία Τόνι Φέη, να καταθέσει στεφάνι. Πρόεδρος του Συλλόγου της Σκοπής, ο κύριος Μιχάλης Κατσαργίδης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του ΛΟΚΑ, ο Σταύρος Γωνιός, του Συλλόγου της Καρδιάς. Πρόσωπος του Συλλόγου της Καρδιάς, ο Παλέμαχος Μπαρμπαφίλικας Μπουτούρης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μιλιάς, ο Βαγγέλης Ροκάτρης, θα καταθέσει σύλλογο, θα καταθέσει στέφανο εκ μέρους του Συλλόγου της Μιλιάς. Ο κύριος Καράλης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Κομμάτος 74, που πολέμησαν ηρωικά για την ανεξαρτησία της Κύπρου, θα καταθέσει στεφάνι. Στεφάνι θα καταθέσει και ο Δημήτρης Μανιατάς, Γενικός Γραμματέας Πολυτέκνων Αρκαδίας. Θα καταθέσει και κυρία Πολυτευτής Αρκαδίας. Έχουμε ετοιμάσει και μία μαρμάρινη πλάκα και αναφερόμαστε στην μάχη της Γράνας και στους προτεργάτες της. Προτεργάτες ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο αναμφισβήτητος αρχηγός της Επανάστασης, και άμεσα βοηθό του είχε τον καπετάν Γιαννάκο Δαγρέ. Με την ευκαιρία θέλω να πω ότι και στις σημερινές δύσκολες συνθήκες το Αθάνατο 21 αποτελεί πηγή στήριξης για όλους μας, γιατί και σήμερα ένας οικονομικός πόλεμος γίνεται και τότε πόλεμος γινόταν. Αλλά πρέπει να σταθούμε όρθιοι, γιατί είμαστε από καλή γενιά. Από το 21 καταγόμαστε, είμαστε απόγονοι του Κολοκοτρώνη, του Δαγρέ, της Μπουμπουλίνας, του Παπαφλέσα, του Ανδρούτσου και όλων των άλλων που έδωσαν με αυταπάρνηση το αίμα τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Ο μεγαλύτερος στρατηγός της νεότερης Ελλάδας, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, επέλεξε και αυτός να δώσει τη δική του μάχη εδώ. Τη μάχη της Γράνας, στις 10 Αυγούστου του 1821. Μια ασυνήθιστη μάχη που δόθηκε κατά κύριο λόγο σε παιδινό έδαφος, κάτι που οι Έλληνες επαναστάτες συνήθως απέφευγαν, ώστε να αντισταθμίζουν το αριθμητικό τους μειονέκτημα έναντι του αντιπάλου. Μεταφερόμαστε λοιπόν στο καλοκαίρι του 1821. Η μάχη του Λεβιδίου τον Απρίλιο. Οι μάχες του Βαλτετσίου και των Δολιανών τον Μάιο είχαν περιορίσει τους Τούρκους στα στενά όρια της υποπολιορκίας Τριπολιτσάς. Ο Κολοκοτρώνης έψαχνε διαρκώς τρόπους για να καταστήσει αυτή την πολιορκία ολοένα και περισσότερο ασφυκτική. Έτσι, επιθεωρώντας μια μέρα τα στρατεύματα που φύλαγαν αυτό το πέρασμα και τα οποία προέρχονταν από τα γύρω χωριά, ο ιθιοφυής νους του επινόησε την κατασκευή της λεγόμενης Γράνας μεταξύ του Μύτικα και της Καπνίστρας. Η Γράνα ήταν ουσιαστικά μια τάφρος, ένα χαντάκι μικρών διαστάσεων, με 1 μέτρο βάθος και μέχρι 2 μέτρα πλάτος,
που σκοπό είχε να ανακόπτει κίνηση του επίφοβου τουρκικού υπηκού. Πήρε περίπου 3 μέρες για να σκαφτεί και παρά το ότι επρόκειτο για ένα άτεχνο και πρόχειρο πολεμικό έργο, τελικά όπως θα δούμε επιτέλεσε το σκοπό της. 700 βήματα, μας λέει ο γέρος του Μοριά, πριν την καπνίστρα, η γράνα σταμάταγε. Τη φρούρηση αυτού του άσκαφτου μέρους, ο Κολοκοντρώνης την ανέθεσε στον καπετάν Γιαννάκο Δαγρέ από την καριά της Αργολίδας, ο οποίος με τους 200 καριώδες του έκτισε προμαχώνα, ταμπούρι, στη βάση της καπνίστρας. Με πολύ χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε έναν ιστορικό τόπο. Σε έναν τόπο που η ιστορικότητά του διανύει πάνω από 2.000 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αρκαδία, η Πελοπόννησος, έχει τόσο μεγάλη ιστορία. Αυτό οφείλεται και στον τόπο, αλλά και στους ανθρώπους. Διότι οι άνθρωποι της Αρκαδίας, κατά πολλούς ιστορικούς, είναι άνθρωποι Ρωμαλαίοι, φιλοπάτριδες, ευσεβείς, που παλεύουν πραγματικά, παλεύουν για την πατρίδα. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ στην Πελοπόννησο και ειδικά στην Αρκαδία έχουν διαδραματιστεί πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα. Και νομίζω ότι οφείλει πολλά η πατρίδα γενικότερα σε αυτόν τον τόπο, στον τόπο της Αρκαδίας. Εδώ λοιπόν σήμερα ήρθαμε για να τιμήσουμε τους νεκρούς μια σημαντική μάχη. Μια μάχη σημαντική αλλά και υποβαθμισμένη συγχρόνως, όπως είπε και ο συμπατριώτης εδώ ο μιλητής νωρίτερα. Μια μάχη η οποία ενώ έπαιξε σημαντικό ρόλο, δεν την έχουμε αναβαθμίσει όσο πρέπει. Αυτό μπορεί για διάφορους λόγους να έχει συμβεί. Πιστεύω ότι είναι θέμα αμέλειας και όχι τίποτα άλλο. Το σημαντικότερο γεγονός της εφαντάσεως του 21, όπως όλοι γνωρίζουμε, ήταν η άλωση της Τριπολιτσάς. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται να γίνουν διάφορες άλλες γύρω-γύρω διαδικασίες, μάχες. Μία από αυτές ήταν η μάχη της Γράνας. Με μεγάλη λύπη βέβαια άκουσα ότι 14 χρόνια έχει να ξαναμαζευτούμε εδώ όλοι μας, και η πολιτεία και οι φίλοι και οι συναγωνιστές, προκειμένου να τιμήσουμε με διαμέσου μια σημαντική μάχη που δόθηκε τότε και ήταν προάγγελος της απελευθέρωσης Τριπολιτσάς, που ήταν σημαδιακό για την απελευθέρωση αυτής της χώρας. Και δυστυχώς 14 χρόνια δεν έχει γίνει κάτι. Βέβαια δεν έχω κανένα λόγο να απολογηθώ για κανένα. Εμένα πρώτη μου χρονιά είναι αυτή, το τιμούμε. Θέλω όμως να πω μια μεγάλη αλήθεια, επί ευκαιρία των γεγονότων αυτών. Εάν δεν υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες ή συλλόγοι που ενεργοποιούνται προς αυτές τις κατευθύνσεις, να είστε βέβαιοι ότι καμία ιστορική μνήμη μάχη δεν θα γιορταζόταν μέχρι σήμερα πουθενά. Γιατί η πολιτεία δεν έχει αξιολογήσει ποτέ τη σοβαρότητα των σημείων εκείνων που ήσανε τόσο σημαντικά προκειμένου σήμερα εδώ να είμαστε όλοι και να μιλάμε ελεύθερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε για αυτήν εξαιρετική ημέρα. Εγώ είμαι βαπτισμένη Φανή Δέσποινα, η κόρη μου Στέφανη Άννα, που είναι εκεί, απόγονη του καπιτάν Δαγρέ. Και είναι τιμή να βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Πρώτη φορά που ήρθα στο χωριό ήταν το 1985. Από τη στιγμή που παρτίσαμε το χώμο, ήξερα ότι έμενε καριώτησα. Θέλω να συγχαρώ θερμά τους διοργανωτές που ακόμη και αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές που όλοι με κάποιον τρόπο θέλουν να δρανοποιηθούν στο σπίτι τους, εδώ αυτοί οι εκπρόσωποι των συλλόγων και όλοι εμείς κατ' επέκταση είμαστε εδώ προκειμένου να θυμηθούμε δύο πράγματα από την συγκεκριμένη μάχη που θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες που έχουν γίνει εδώ στην ευρύτερη περιοχή για δύο λόγους. Πρώτον, ήταν η μάχη εκείνη που καθόρισε την μη αναστροφή της νίκης, της απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς. Και ένα δεύτερο στοιχείο που έχει να κάνει πρώτον με την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά και με τη στρατηγική που χρειάστηκε αυτή η μάχη για να ευοδοθεί. Νομίζω ότι είναι αυτά τα δύο πράγματα που σήμερα πρέπει όλοι εμείς να συγκεράσουμε. Ο πόθος για μια καλύτερη πατρίδα και η στρατηγική για να το πετύχουμε. Γιατί όποιο και από τα δύο στοιχεία και αν λείπει, νομίζω ότι τελικώς το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που θέλουμε να είναι. Είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου του Σκοπής.
που οργανώνουμε μαζί με τους άλλους περιφερειακούς συλλόγους για τη γιορτή αυτή, για τη μάχη της Γράνας, που έλαβε χώρα στις 10 Αυγούστου το 21, όπως που τότε συγκεντρώθηκαν όμορφα χωριά εδώ, αντιμετώπιζαν τον εχθρό, τους Τούρκους, και σήμερα εμείς τους θυμούμε εδώ πέρα με τη γιορτή μας και κατά την παράδοση της ιστορίας μας να τους ευχαριστήσουμε που πολέμησαν για την ελευθεριά μας. Κάτι τέτοιες ώρες αναλογιζόμαστε τη θυσία και τους αγώνες όλων αυτών που έγραψαν στην ιστορία με το αίμα τους και την ψυχή τους πώς παίρνεται, πώς κερδίζεται η ελευθεριά. Σήμερα είμαστε εδώ, σε αυτό το χώρο, για να τιμήσουμε τη μνήμη των πεσόντων προγόνων μας που δώσανε τη ζωή τους για την πολυπόθητη ελευθεριά. Αλλά και συνάμα να γιορτάσουμε την ιστορική μάχη της Γράνας και κατά τον Τσοπανάκο τη μάχη της Μαντινίας. Η περιώνυμος μάχη της Μαντινίας υπήρξε αποτελεσματική στην πτώση της Τριπολιτσάς. Ο Κολοκοτρώνης με τα παλικάρια του έκοψε κάθε ελπίδα σωτηρίας των Τούρκων. Μεγάλος ο θρίαμβος των Ελλήνων. Με γενναιότητα, με λεβεδιά, με παλικαριά κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους. Δεν ακούστε κλάματα, κλεφτώνε μυρολόγια. Σείτε περάστε από την καρδιά, στο μαλευό να βγείτε. Εκεί θα ακούστε κλάματα, κλεφτώνε μυρολόγια. Πως κλάει ο καπετάν Νταγκρές, πως χύλει μαύρο δάκρυ. Οι Τούρκοι τον εκράζανε και τον πολιορκούνε. Έβγα Νταγκρέ προσκύνησε και δώσε τα αρματά σου. Να πάρεις γρόσα και φλωριά, τσιφλίκια όσα θέλεις. Δεν είμαι ο μαύρος νιόγαμπρος, νύφη να προσκυνήσω. Εγώ είμαι ο καπετάν Νταγκρές, είμαι ο βλαχοκαριώτης. Δεν πολεμάω για φλωριά, για γρόσα, για τσιφλίκια. Μα πολεμώ για ελευθεριά και από τη σκλαβιά να βγούμε. Εγώ Τούρκους δεν προσκυνώ. Δεν προσκυνώ αγάδες. Το σοδωράκι καρτερώ. Βοήθεια περιμένω. Ωρε θέλετε μ' ακούν στε κλάματα. Oh,